Η οικογένεια Αθήγκανων επισκέφθηκε το πρωί ο αντιδήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαγιάννης, ζητώντας τη συνεργασία των γονέων για την προστασία των παιδιών που τελευταία πηγαίνουν για μπάνιο στην τεχνητή λίμνη του παραποτάμιου πάρκου. Αρκετά επικίνδυνες είναι οι ενέργειες νεαρών Αθήγκανων που για να δροσιστούν επισκέπτονται το παραποτάμιο πάρκο και βουτούν στα νερά της λίμνης. Πέρα από το γεγονός πως τα νερά δεν είναι κατάλληλα για κολύμβηση, μέσα στην τεχνητή λίμνη υπάρχουν καλάμια που δημιουργούν μεγάλες πιθανότητες ατυχήματος. Ο αντιδήμαρχος Αρταίων Γιάννης Παπαγιάννης επισκέφθηκε όλες τις οικογένειες των Αθήγκανων και συνέστησε την προσοχή των γονέων ώστε ένα παιχνίδι ή μια χαρούμενη δραστηριότητα να μην έχει άσχημη κατάληξη. Ναι, είναι γεγονός ότι έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο εγώ μπορώ να χαρακτηρίσω και σοβαρό. Παιδιά μικρά, 10, 12 και 15 ετών αθηγκανάκια, έρχονται στη λίμνη και κάνουν μπάνιο. Και πρώτον τα νερά είναι μολυσμένα, δεύτερον έχει καλάμια μέσα και κινδυνεύουν, και τρίτον κινδυνεύουν να πνιγούν. Κινδυνεύουν να χτυπήσουν και να πνιγούν. Εμείς από πλευράς Δήμου πήγα στα σπίτια τους, από εκεί έρχομαι τώρα από τον... Ας μην τον πω καταβλισμό δηλαδή, ας τον πω στα σπίτια τους, μένω από κάτω από το ποτάμι, τους ενημέρωσα, λεπτομερώς έναν έναν, μάλιστα με ευχαρίστησαν οι γονείς τους και τους είπα ότι έχουν και αυτοί ευθύνη, τεράστια ευθύνη, να προσέξουν τα παιδιά τους, ώστε μην έχουμε κανένα ατύχημα. Και είναι μεγάλη αμαρτία να πνιγεί, να μου σκοτωθεί ένα παιδί στο ποτάμι. Επίσης έγραψα και στην αστυνομία ένα έγγραφο σήμερα το οποίο απέστειλα και τους κάλεσε και την αστυνομική διεύθυνση Άρτας και το αστυνομικό τμήμα να προσέχουν και αυτοί με λίγο με νοθυσίες, λίγο με φοβέρα, λίγο ας πούμε να μπορέσουμε τα παιδιά μην έχουμε κανένα τύχημα. Δεν τρέμω που το λέω ότι μπορεί στο ποτάμι να μας πνιγεί.